στην οικονομία των πραγμάτων, τα παιχνίδια όπως είναι το σημερινό εδώ, κρατάνε πάρα, πάρα πολύ ψηλά το ενδιαφέρον του κόσμου, μια και το εγωικό ποδόσφαιρο, έχοντας τη δυνατότητα να δει τις δύο ομάδες αυτές που είναι στη διαφορετική κατηγορία να κονταροποιούνται, καλύτερα του πρωταθλήματος με την καλύτερη του νομού, από μόνο του τελικά αποτελεί μια πληρωμή για όποιον μπόρεσε και παρέστησε να δει μας. Τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, coach, ειδικά τα τρία, έληξε με 1-0 υπέρ της Αρτάκης και μάλιστα το τελευταίο ήσουν ασύ προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, που ήταν ακριβώς 0-1, αλλά και πάλι με αποβολή της Αρτάκης περίπου στο ίδιο λεπτό. Πες με ένα σχόλιο γι' αυτό. Εβδομάδα με εβδομάδα στο ποδόσφαιρο μπορούμε να δούμε καταστάσεις οι οποίες σε εκπλήσουν θετικά ή αρνητικά. Η ποδοσφαιρική ζωή στα χρονικό της πλαίσιο δεν μετριέται όπως η ανθρώπινη ζωή. Ο ποδοσφαιρικός χρόνος λοιπόν περνάει πολύ πολύ πιο γρήγορα. Η περσινή ομάδα της Αρτάκης, στην οποία βρισκόμουν ακόμα τη φετινή, έχει τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, συναισθήματα μόνο κρατάς από αυτά που έχουν συνέβη. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Έχει περάσει αρκετός ποδοσφαιρικός χρόνος για να μπορούμε να συνδέσουμε γεγονότα εδώ. Και νομίζω ότι σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι είναι τελείως διαφορετική κατάσταση αυτή που συνέβη πέρσι με αυτό που συμβαίνει φέτος. Γιατί είναι και τελείως διαφορετική κατάσταση των δύο ομάδων. Χωρίς μια κατηγορία έχουν δημιουργήσει ένα διαφορετικό στάτους στη δική τους καθημερινότητα. Δεν έχει να κάνει με προέκταση της περσινής σεζόν πάντως. Είναι κάτι καινούργιο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Θα μπορέσει να κρατήσει.